Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο Σήμερα στα χέρια μου να δούμε ένα μηχανικό υβριδικό σωλήνα Και μιλάω για το Cent Mac Mode από την Times Vape Ναι το ξέρω ότι θέλει καθάρισμα Θα το καθαρίσω μετά δεν πρόλαβα μέχρι τώρα που γυρνάω το βίντεο όπου ευχαριστώ πάρα πολύ τη Times Vape που μου έστειλε το συγκεκριμένο προϊόν για αυτό το βίντεο. Links θα έχω κάτω στην περιγραφή να μπείτε να τσεκάρετε. Πάμε όμως να δούμε πρώτα πως έρχεται καινούριο στη συσκευασία και του. Να δούμε λίγο από κοντά το σωλήνα πως λύνεται το κουμπί. Να πούμε λίγα πραγματάκια και σε λίγο εδώ στο συμπέρασμα για να πω την άποψή μου πάνω στο συγκεκριμένο σωλήνα και ορισμένα ακόμα πραγματάκια. Έτσι έρχεται το Send Mac Mod από την Times Vape στη συσκευασία του, σκληρό χάρτινο κυλινδρικό κουτάκι, όπου εδώ μας έχει logo LG Vape, όπου είναι συνεργασία LG Vape και Times Vape το συγκεκριμένο project. Εδώ Send και στο κάτω μέρος η στο σελίδα της Times Vape. Εδώ πέρα μας έχει barcode και μας λέει το χρώμα που έχουμε επιλέξει, πέσει σε δύο χρωματάκια, σε brass και σε copper, εγώ έχω το copper και εδώ πέρα έχουμε QR code και να σκανάρουμε για να ελέγξουμε την αυθεντικότητα του προϊόντος. Εδώ πέρα μας έχει έτσι το σχεδιάκι send όπου το έχει αυτό χαραγμένο και πάνω στο σωλήνα. Θα το δούμε στη συνέχεια. Από πάνω και από κάτω τίποτα. Ανοίγουμε. Ίδια φάση πάνω κάτω το κουτάκι όπως έχουμε δει και στο intake. Απλά πιο μεγάλο εννοείται. Έχουμε ένα βελουτέ πουγγί όπου μέσα να ανοίξουμε λίγο το μπουγγί να δούμε. Έχει αυτό το σακουλάκι και αυτό το ελαστικό διχτάκι όπου εδώ μέσα είναι ο σωλήνα μας. Ναι εντάξει εμένα θέλει λίγο καθάρισμα. Οκ okay, θα παίξει φωτογραφία για να δείτε τα χρωματάκια να δείτε πάνω κάτω πως είναι. Και θα πούμε στη συνέχεια και για καθάρισμα και λοιπά. Μέσα το σακουλάκι δεν έχει κάτι άλλο. Και επίση μέσα εδώ πέρα έχουμε και ένα χαρτάκι που για να το βγάλουμε απλά γυρνάμε 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 όπου μας έχει από εδώ στα αγγλικά μας έχει send το γραφιτάκι που είπαμε που έχει πάνω η σωλήνα θα το δούμε και μετά send mechanical mode παίρνει τρεις τύπους μπαταριών 18650, 20700, 21700 ο αντάπτορας για 18650 είναι μέσα στη σωλήνα θα το δούμε σε λιγάκι μας έχει εδώ πέρα για, το, για, τις, διαστάσεις συγγνώμη, του σωλήνα που είναι 24 χιλιοστά δύο και 94 χιλιοστά το ύψο του. Μα λέει με τι μπαταρίε είναι, συμβα... είναι συμβατέ. Όπω είπαμε, 18650 με τον αντάπτορα που έχει μέσα 2700 και 21700. Μα λέει πώ να έχουμε τι μπαταρίε μα. Εγώ προτιμώ συν πάνω πλην κάτω. Θα σα πω στη συνέχεια και το γιατί. Εδώ μα έχει κάποιε προτάσει πώ να χρησιμοποιούμε τη συσκευή. Όπου είναι πάρα πολύ καλό αυτό και μακάρι και άλλα μηχανικά μοντάκια, σωλήνες να είχαν τις συγκεκριμένες σημάνσεις προειδοποιήσεις όπου μας λέει να χρησιμοποιούμε αυθεντικές μπαταρίες από έμπιστη πηγή να χρησιμοποιούμε δηλαδή επώνυμες μπαταρίες από εταιρείε που βγάζουν μπαταρίες και όχι ριραπ ε, μας προτείνουν να μην αφήνουμε τις μπαταρίες μέσα στη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιούμε Δηλαδή για παράδειγμα να αφήσει μέσα μπαταρία και να κάνεις να το χρησιμοποιήσεις ένα μήνα το κόπερ και το μπρας καλό θα είναι να τα καθαρίζουμε και να χρησιμοποιούμε ένα απαλό πανάκι και με κάποια κρέμα μπράσο για παράδειγμα για να καθαρίζουμε τη σωλήνα μας. Όλοι οι χρήστες της συγκεκριμένη σωλήνα θα πρέπει να γνωρίζουν καλά τον όμο του όμ. Και αυτή η συσκευή απευθύνεται συγγνώμη μόνο σε advanced users. Εδώ κάτω μας λέει, επειδή είναι υβριδικό το μοντάκι, πώς να χρησιμοποιούμε και πώς όχι ατμοποιητές πάνω, δηλαδή να προεξέχει λίγο ο πόλος του, όχι να είναι ακριβώς πάνω το κόψιμο. Και στο πίσω μέρος μας έχουν με εικονίτσες για ασφάλεια των μπαταριών, πώς να είναι το ραπ και πώς όχι. Και εννοείται τα ίδια τα έχουν και στα κινέζικα. Πιστεύω ότι δεν βοηθάει να τα διαβάσετε στα κινέζικα, και όπως τα βλέπω εγώ καλά πρέπει να τα λένε. Αλλά έχει και αγγλικά βέβαια να τα να το δείτε καλύτερα. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ γιατί μου λένε και για τις μπαταρίες, λένε πώς να χρησιμοποιείται ε, η συσκευή, τι ατμοποιητές να βάλω πάνω, πώς να βάζω τις μπαταρίες μου, τα λένε όλα και σε ένα πάρα πολύ μικρό χαρτάκι. Πολύ καλό αυτό, μπράβο. Πάμε τώρα να δούμε και λίγο το σωλήνα μας, όπου αυτό είναι, ναι θέλει καθάρισμα, το ξέρω. Απλά δεν πρόλαβα να το καθαρίσω πριν να γυρίσω το βίντεο. Όπως βλέπουμε εδώ πάνω είναι σκαλιστό με αυτό το τύπου γραφιτέ το scent. Από πάνω από του όπως βλέπουμε υβριδικός. Αυτό, μη σας ξυκλά, αυτό που φαίνεται από μέσα είναι ο αντάπτορας για 18650 μπαταρία. Όταν λέμε υβριδικός ο πόλος του αθμοποιητή ακουμπάει κατευθείαν πάνω στον πόλο της μπαταρίας. Από πάνω μας λέει Buy LZ and Times Vape. Δύο αστεράκια και αριθμό. Στο κάτω μέρος έχουμε το κουμπί μας που είναι αυτό το ανάγλυφο αστέρι. Εμφανισιακά δεν μου πολύ αρέσει. Αλλά βοηθάει στο, στο να πιάνουμε έτσι το αστέρι και να ξεβιδώνουμε. Να ανοίξουμε να δούμε λίγο και πως είναι μέσα. Να δούμε λίγο κουμπάκι. Να δούμε λίγο και τον αντάπτορα. Ξεβιδώνουμε. Έχει μέσα τον αντάπτορα. Όπως βλέπουμε ο αντάπτορας πάνω έχει τρύπες διαφυγής αερίων όπου προτείνω από αυτή τη μεριά ο θετικό να είναι εδώ πέρα στις τρύπε διαφυγής αερίων όπως επίσης και εδώ πάνω η σωλή να έχει τρύπε διαφυγής αερίων πάνω στον πόλο οπότε καλό είναι με το θετικό να τον έχουμε πάνω και γενικά εκεί που είναι οι τρύπε διαφυγής αερίων το κουμπάκι μας το οποίο λύνεται έχει ελαττήριο μέσα σχετικά σκληρό θα το έλεγα να δούμε λίγο και πως λύνεται το κουμπάκι Πατάμε, εδώ πέρα έχει δύο τρυπούλες με μία λαβίδα ή με μία κεραμική τσιμπίδα βάζουμε λίγο μέσα στις τρύπες, γυρνάμε βγαίνει για να το καθαρίζουμε κιόλας γιατί όταν πιάνουμε να το καθαρίσουμε εννοείται το λύνουμε και καθαρίζουμε τα πάντα το ελαττήριό του όπως βλέπουμε έχει τρεις πύρους εδώ πέρα όπου βάζουμε το ελαττήριο και κοιτάμε μετά οι πύροι να μπουν σε αυτές τις τρεις τρύπε. Και έτσι όπως είναι πατημένο κάτω. Βιδώνουμε, έχει και το insulator εδώ πέρα και αυτό βγαίνει για να καθαρίσουμε ακόμα καλύτερα το κουμπί. για να το καθαρίσουμε πάρα πολύ απλά με λίγο μπράσο που μπορούμε να βρούμε στο σούπερ μάρκετ. Κοντά στα 4 ευρώ κάνει, δεν είναι το τεράστιο κόστος. Και τώρα για να δούμε λίγο και ατμοποιητή πάνω, εγώ πάνω θα χρησιμοποιήσω το Recair. Όπως βλέπουμε προεξέχει λίγο πόλο του, όπου βιδώνουμε τον ατμοποιητή πάνω στο mod. Εγώ θα παίξω με 2700 iJoy βάζουμε την μπαταρία με το θετικό από πάνω και γυρνάμε σιγά σιγά το κουμπάκι και όπου βρούμε αντίσταση από την μπαταρία εκεί σταματάμε δεν χρειάζεται να το σφίξουμε και παραπάνω αν και το μόνο θεματάκι που είχα ήταν λίγο με τη 18650 και τον αντάπτορα ότι το κουμπί έμενε λίγο πιο έξω ορίστε βρήκαμε αντίσταση σταματάμε ότι έτσι με την 2700 στηρίζεται μια χαρά, χωρί να παλατζάρει, χωρί τίποτα. Με τον αντάπτορα και τη 18650 το κουμπί σταματούσε λίγο πιο έξω, που με 18650 έπαιξα με Sony VTC 5α, όπου δεν μπορούσα να το στηρίξω έτσι όρθιο. Είχαμε ένα μικρό παλατζάρισμα, αλλά οκ. Okay. Ρίξτε μία ματιά στο Send Mac Mode από την Times Vape και σε λίγο εδώ να το δοκιμάσω και να πω την άποψή μου πάνω στο συγκεκριμένο mod. Πάμε λοιπόν να δοκιμάσω Send Mac Mod από Times Vape, πάνω Recurve από Gotofo, στημένος με Frame Staple από Coilology, είναι 80, 5 σπήρες, 3 πυρήνα και υγράκι μέσα, Mama Start, πάρα πολύ ωραίο υγράκι και που κάνω γενικά αρκετά τώρα τελευταία, από Mama Scandi όπως είπα, Flavored by VMV, για πάμε να δούμε, μπαταρία μέσα 2700 iJoy Άλλη μια τζουρίτσα Αρχικά κάποια πραγματάκια για το σωλήνα και στη συνέχεια πιο πολλά για τα μηχανικά να στάξω κιόλας γιατί ήμουν στο τσάκ για το καμένο αρχικά πριν να πείτε, το έχω πει ήδη αρκετές φορές ότι ναι θέλει καθάρισμα ο σωλήνας. γενικά θέλουν καθάρισμα τα μηχανικά, ειδικά κόπερ, μπράς κλπ. Όπου θα έχω κάτω στην περιγραφή βίντεο από το κανάλι του κύριου Σπανογιανάκη. Άμα δεν είστε συνδρομητές να γίνετε, έχει κάνει βίντεο πώ καθαρίζουμε του μηχανικού σωλήνε. Οπότε ρίξτε του μία ματιά, όπω είπα, θα το έχω κάτω στην περιγραφή. Γενικά, ο σωλήνα του τη Times Vape παίζει πάρα πολύ ωραία, δίνει πολύ ωραία ρεύματα. Πατάς κουμπί, μπαμ κατευθείαν. Ε, το κουμπάκι του μόνο με χάλασε λίγο έτσι όπως είναι το αστέρι. Θα ήθελα λίγο διαφορετικό. Και γενικά ε, η Times Vape και με τον Dreamer έχει κερδίσει αρκετούς Και πιστεύω ότι και με το Sense θα κερδίσει εξίσου αρκετούς ε, Γενικά μα ψάχνεστε για κάποιο μηχανικό σωλήνα Να το έχετε και αυτό στα υπόψη σας Τώρα γενικά για τα μηχανικά Α και το άλλο ότι με τη 18650 και τον αντάπτορα μέσα, ότι λίγο το κουμπί εκεί που βίδωνα έμενε λίγο πιο έξω. Και όταν ακουμπούσε πάνω στο τραπέζι, κάπως είχαμε ένα μικρό παλατζάρισμα. Αλλά γενικά κανένα θέμα με το συγκεκριμένο σωλήνα. Εντάξει, είναι και αυτό ότι θέλει και καθάρισμα. Αλλά εννοείται ότι όταν κάποιος μπλέξει με τα μηχανικά, είναι φούλμα, φουλφομπίστα για μένα. Και εφόσον θέλεις να μπλέξεις και να ασχοληθεί με τα μηχανικά, θα τους παρέχεις και την αντίστοιχη φροντίδα, όπως επίσης θέλουν καθάρισμα. Και επίσης αυτό που μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ από την εταιρεία ήταν το manual που έχει μέσα, που είναι όπως είδατε ένα πολύ μικρό χαρτάκι, αλλά γράφει πραγματικά όσα πρέπει να ξέρει κάποιο και αυτά που πρέπει να δώσει βάση, αυτός που θέλει να ασχοληθεί με τα μηχανικά. Γενικά, θέλεις να ασχοληθεί με τα μηχανικά, καλά κάνεις και θέλεις να ασχοληθείς με τα μηχανικά. Αλλά πριν να ξεκινήσεις πρέπει να γνωρίζεις κάποια πραγματάκια. Όπως είπα και στο κοντινό, θα τα ξαναπώ και τώρα, πρέπει να χρησιμοποιείς μπαταρίες επώνυμες. Όταν λέω επώνυμη, επώνυμη μπορεί να είναι και μια μπαταρία που δεν είναι από εταιρεία που βγάζει μπαταρίες, αλλά είναι επώνυμη. Άρα χρησιμοποιούμε μπαταρίες επώνυμες από εταιρείε που βγάζουν μπαταρίες. Όχι κάποια ρηρά Μπαταρία, γιατί δεν ξέρεις κάτω από αυτό το θερμοσυστελόμενο τι είναι, τι μπαταρία είναι αυτή, πόσα αμπέρ μπορεί να δώσει. Πρέπει να ξέρεις τον νόμο του ΩΜ. Δεν είναι δύσκολο, άμα κάτσεις και πατήσεις νόμος του ΩΜ στο Google ή σε κάποια άλλη μηχανή αναζήτησης, θα σου βγάλει αρκετά αποτελέσματα. Οπότε αφιερώνεις 5-10 λεπτάκια, δεν είναι και καμιά τρελή επιστήμη, 5-10 λεπτάκια για να καταλάβεις το νόμο του ΟΜ είναι αρκετά πιστεύω. Μπορεί να ασχοληθεί βέβαια και παραπάνω, δεν είναι εκεί το θέμα. Άλλο. Προτείνω ότι τα στισήματα να μην παίζει πάρα μα πάρα πολύ χαμηλά. Αυτό που έχουν πει αρκετοί ότι με το σωλήνα ε, δεν έχει σόρια και δεν παίζουν ρόλο οι αριθμοί και τα νούμερα, αυτό ακριβώς είναι που παίζει ρόλο. Οι αριθμοί και τα νούμερα. Ο γνώμη μου μη στείνεται κάτω από 0,2. Από 0,2 Ω και πάνω, 0,2 με 0,3 πιστεύω είναι normal να παίξεις. Όπως επίσης, δεν στείνουμε ποτέ ατμοποιητή πάνω σε μηχανικό. Στείνουμε σε ηλεκτρονικό, μοντάκι ή σε tab. ελέγχουμε για βραχικυκλώματα. Βλέπουμε ότι έχουμε σφίξει καλά τις βιδούλες, μπαταρίες, αυτές που χρησιμοποιούμε στα μηχανικά. Γνώμη μου, ανά τρεις μήνες να τις αλλάζετε, ειδικά άμα χρησιμοποιείτε πολύ μηχανικά... Ανά τρει μήνες βαριά, τέσσερις για μένα θέλουν αλλαγή. Γιατί ε, φόρτιση, ξεφόρτιση, τη ζορίζει συνέχεια, οπότε καλό είναι να την αλλάξετε. Αλλά όπως είπαμε θέλει την καθαριότητά του. Και άλλο πάρα πολύ σημαντικό, ελέγχουμε προσεκτικά το ραπ της μπαταρίας μας. Της μπαταρίας μας, συγγνώμη. Γενικά, κοιτάμε οι μπαταρίες μας να είναι σωστό το ραπ, να μην έχει φθαρθεί. Γιατί άμα γίνει κάποιο βραχικύκλωμα, εκεί δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Και δεν είναι το μεγάλο κόστο τώρα από τι μπαταρίε. 20-30 λεπτά το ένα κοστίζει. Πάρε εκεί μια δεκάδα, να έχει καβάτζα στην άκρη. Εγώ μόνιμα έχω ε, καβάτζα στην άκρη ραπς, γιατί ποτέ δεν ξέρει πότε θα σου χρειαστεί. Γενικά αυτό που προτείνω σε σύρμα να χρησιμοποιήσει πάνω σε μηχανικό είναι 980. 80, όπου αρπάζει σε πολύ χαμηλά volt και κάνεις πολύ ωραία τη δουλίτσα σου. Όπως είπα, μια πάρα πολύ καλή επιλογή όποιος ψάχνεται για κάποιο μηχανικό σωλήνα να το έχει και αυτό στα υπόψη του. Τώρα τιμούλα έχει έρθει, το έχω δει σε μαγαζί στην Ελλάδα. Ε, δεν ξέρω τι μη. Άμα ψάξετε λίγο στο facebook και τέτοια έχει παίξει σε φωτογραφίες και λοιπά όπου έχει έρθει σε μαγαζί. Για μένα είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή σε μηχανικό σωλήνα. Και όποιο θέλει να ασχοληθεί τώρα, όπω είπα, να προσέχει τα πραγματάκια που ανέφερα πριν από λίγο. Όπω είπα, άμα προσέξει αυτά τα 3, 4, 5 πολύ απλά πραγματάκια, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και σε καμία μα καμία περίπτωση το μηχανικό δεν θα γίνει επικίνδυνο. Αυτά. Ό,τι απορία έχετε, με ρωτάτε κάτω στα σχόλια μου, στέλνετε ένα μήνυμα στη σελίδα στο Facebook.